Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, την Τετάρτη ζήσαμε τα μεγαλύτερα απεργιακά συλλαλητήρια των τελευταίων πολλών χρόνων. Δεκάδες χιλιάδες λαού δημιούργησαν ένα πραγματικό ποτάμι που πλημμύρισε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι συγκλονιστικές, οι μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις, δεκάδες κινητοποιήσεις όλες τις προηγούμενες μέρες από εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές, μας γεμίζουν ελπίδα και αποφασιστικότητα. Γιατί έκαναν αυτό που έλεγαν. Έγιναν η φωνή των θυμάτων που θυσιάστηκαν για τα κέρδη των λίγων. Η φωνή που ζητά δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτές οι φωνές εξασφάλισαν να μην περάσει η άθλια προσπάθεια κυβέρνησης να ξεπλύνει τις αμαρτίες της δικές της αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Οι φθηνές, απαράδεικτες δικαιολογίες για τα ατομικά λάθη, τα ψεύτικα τα λόγια της παρηγοριάς, οι υποκριτικές παραιτήσεις δεν έπεισαν κανέναν μας. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον αγώνα, πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, οι ζωές μας έχουν αξία. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, με βάση την εποχή μας. Καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Βάζουμε στο στόχαστρο τους πραγματικούς ένοχους, το κράτος των λίγων, των επενδυτών, των φαντς, που είναι γρήγορο και αποτελεσματικό να πληστηριάζει τα σπίτια του φτωχού λαού, που βρέθηκε αξιμέρωτα με τους μηχανισμούς σε λαϊκές κατοικίες, στις Σικές, στην Τούμπα, στην Καλαμαριά για να πετάξει στον δρόμο οικογένειες. Ή για να καταστήλει βία τις δίκαιες κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Εκεί βέβαια που δεν θεωρήθηκε κόστος οι δεκάδες δημιουργίες ΜΑΤ που με βάρδιες φύλαγαν το εργοστάσιο και τον επαργοσπαστικό μηχανισμό εργοδοσίας ή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που σε λίγα λεπτά κινητοποιήθηκαν 1.200 κατασταλτικοί μηχανισμοί ενάντια στο λαό που έβαλε στο επίκεντρο τους νατιουργούς φωνιάδες. Ή για να ταΐζει με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους που μοιράζει δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης σε κολοσσούς για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Αλλά δεν έδωσαν φράγκο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών στον ΟΣΕ, στον ΟΑΣΤ και αλλού. Αυτό το κράτος αγνοεί επιδεικτικά τις αγωνιώδεις και τις τραγικά προφητικές καταγγελίες συνδικαλιστών και σωματείων. Βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες που απαιτούν μέτρα ασφάλειας του επιβατικού κοινού, προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου λάθους. Η πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζητήσει στη σχέση κόστους ωφέλους, όπου κόστος η ανθρώπινη ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των πολυεθνικών. Αυτή η πολιτική είναι που κρατάει κλειστά σήμερα, 3 χρόνια μετά την πανδημία, τα νοσοκομεία της Παναγία και του Λιμωδών. Αυτή η πολιτική ήταν η βάση για να σκάσει ο καυστήρας στο σχολείο στις Σέρες και να σκοτωθεί ένα μικρό παιδί. Το κέρδος που είναι η αιτία για τα πλωτά φέρετρα του Δίστος και του Σάμινα, για το πολύ νεκρό έγκλημα με τους μαθητές στα Τέμπη, για τις πυρκαγιές στην Ηλία και στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημμύρες στη Μάνδρα, την εκατόβη νεκρών στο Μάτι, για εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στα κρεματόρια των χώρων δουλειάς. Το κέρδος είναι η αιτία που οι επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας. Το κέρδος είναι η αιτία
που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους. Το κέρδος είναι η αιτία που στο όνομά του οι εργοδότες έχουν καταρρύψει τα στοιχειώδη μέτρα για υγεία ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, όπως προχθές στο Λατομείο Καβάλας, όπου εργάτης γκρεμοτσακίστηκε από ύψος 150 μέτρων. Ή τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγείας στην πανδημία που άνοιγαν και έκλειναν ανάλογα με τις δυνατότητες κερδοφορίας των επιχειρηματιών, του τουρισμού, είναι ακόμα νοπά στη μνήμη μας. Με αυτά τα κοστολογημένα μέτρα θρηνήσαμε συναδέλφους μας στον ΟΑΣΤ, στο Σκλαβενίτη και αλλού. Για τον ίδιο λόγο ονομάζουν πολυτέλεια τη δημιουργία ΜΕΘ, έκλειναν δημόσια νοσοκομεία. Όλοι οι χώροι δουλειάς είναι μία τεμπάδ κοιλάδα των τεμπών. Η γνωστή πλέον έκφραση «πάμε κι όπου βγει» ακούγονταν και ακούγεται εδώ και χρόνια σε πλήθος βαρδιών και εργασιών. Στους δελιβεράδες και στους διανομείς που έχασαν μόνο πέρσι 50 συναδέλφους τους στον δρόμο. Στους οικοδόμους που θρηνούν δεκάδες συναδέλφους κάθε χρόνο, όπως ο 65χρονος αεργάτης που έπεσε από τη σκαλοσιά και σκοτώθηκε γιατί δεν μπορούσε να βγει στη σύνταξη. Στο λιμάνι, στα νοσοκομεία, στις αποθήκες μετράμε νεκρούς, σακατεμένους, τραυματίες, γιατί η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια στο χώρο δουλειάς κάνει κακό στα κέρδη των λίγων. Καλούμε σήμερα από εδώ όλους όσους έκαναν τον θρήνο του οργή να μετατρέψουν την οργή του σε αγώνα για να προστατευτεί η ζωή, η υγεία του λαού και των παιδιών μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να οργανωθούν στα σωματεία τους, γιατί τα εργατικά σωματεία ήταν αυτά που όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και λίγες μέρες μήνυν τη σύγκρουση στα Τέμπη, όπως η ανακοίνωση των σιδηροδρομικών, προδοϋπούσαν για τα προδιαγραμμένα εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Γιατί τα εργατικά συνδικάτα ήταν και είναι αυτά που μπαίνουν μπροστά για να βάλουν εμπόδια στην υποχρηματοδότηση και την αποψήλωση προσωπικού σε τομείς όπως τα νοσοκομεία, την πυροσβεστική, την πολιτική προστασία, που παλεύουν για γιατρούς εργασίας ή όπως τα σωματεία στα εργοστάσια της Ίνδου, που χρόνια τώρα φωνάζουν ότι δεν υπάρχει κέντρο υγείας στη βιομηχανική περιοχή. Γιατί τα συνδικάτα έδειξαν ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή μετά τη σύγκρουση. Μπήκαν μπροστά στο να γίνει ο θρήνος μας ποτάμι οργής ενάντια σε αυτούς που μετράνε τη ζωή μας με ευρώ. Αυτοί εξασφάλισαν να πέσει στο κενό η προσπάθεια που έγινε για να αποκρυφθεί ο ένοχος. Δεν φταίει η κακιά μας η ώρα, φταίει το κέρδος τους, αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Αυτά τα συνδικάτα καμία σχέση δεν έχουν με τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕ, που δεν φιλοτιμήθηκε να πάρει απόφαση για την περασμένη Τετάρτη, γιατί λέει ετοίμαζε το συνέδριό της. Ένα συνέδριο μακριά από τη ζωή, τα προβλήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων. Ένα συνέδριο χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συζήτηση, με τους εργατοπατέρες της πλειοψηφίας να κάνουν φιέστα από τη μία και από την άλλη να δίνουν με δικαιολογίες άλοθη και να βγάζουν λάδι την πολιτική, κόστος ωφέλους και όλων των κυβερνήσεων. Τώρα να μαζικοποιήσουμε την οργάνωση παντού. Είναι η μόνη διέξοδος για εμάς τους εργαζόμενους. Να μπούμε μπροστά για να δυναμώσουν τα σωματεία. Να δημιουργηθούν νέα εκεί που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Να οργανώσουμε τη μαχητική μας διεκδίκηση για την ασφάλειά μας, την υγεία μας και όλα μας τα δικαιώματα. Προϋπόθεση είναι να πυκνώσουν με εγγραφές νέων εργαζομένων τα σωματεία.
να γίνει υπόθεση των συνδικάτων η οργάνωση των εργατών σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς. Να φτάσει το ελπιδοφόρο μήνυμα η οργή να γίνει αγώνας σε κάθε εργοστάσιο, αποθήκη, κατάστημα. Δυναμώνουμε, κλινακώνουμε τον αγώνα ζωής και θανάτου. Δίνουμε τη μάχη, παλεύουμε για σύγχρονες, ασφαλείς, φθηνές μαζικές μεταφορές κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Παλεύουμε για την ενίσχυση του δημοσίου και δωρεών συστήματος υγείας. Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Έλεγχος εδώ και τώρα αντισεισμικής θωράκισης σε σχολιά, σχολές, νοσοκομεία και χώρους δουλειάς. Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Τα εργατικά σωματεία να κάνουν τη νύχτα μέρα, να οργανώσουν τον αγώνα του λαού, να γίνουν πράξη αυτές οι διεκδικήσεις. Μεγάλος σταθμός της δράσης μας είναι η 5η 16 Μάρτη, μέρα πανεργατικής απεργίας, να νεκρώσουν τα εργοστάσια, τα γραφεία, οι αποθήκες. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την απεργιακή τους απάντηση με συνελεύσεις μέσα στους χώρους, με συζήτηση σε όσους ακόμα και τώρα φοβούνται να εκφράσουν τη συσσωρευμένη οργή, το θυμό και τη συμμετοχή τους. Σε κάθε τόπο εργασίας, με τα πανό μας, με τις αφίσες μας, με τα συνθήματά μας, μεταφέρουμε το μήνυμα της μάχης. Καλούμε όλα τα σωματεία να πάρουν απόφαση συμμετοχής, να δουλέψουν για να πλημμυρίσει με απεργούς η απεργιακή συγκέντρωση. Την 5η στις 16 Μάρτη στις 11 η ώρα στα άγαλμα του Βενιζέλου. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες. Ο μόνος τρόπος για να αποδοθεί η πραγματική δικαιοσύνη. Μόνο ο δικός μας οργανωμένος αγώνας έχει τη δύναμη να πετάξει στο κάλαθρο των αχρήστων απαγορεύσεις και απεργοκτόνους νόμους, να στριμώξει κυβερνήσεις, να κοιτάξει στα μάτια το θηρίο, το κεφάλαιο και όσους το υπηρετούν, και όταν πιστέψει στη δύναμή του να έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Μόνο έτσι θα γίνουμε η φωνή των 57 στα Τέμπη, η φωνή όλων των νεκρών μας που χάθηκαν για τα κέρδη των λίγων. Συνεχίζουμε την 5η να είναι η πιο μαζική απεργιακή συγκέντρωση της πόλης. Πάμε όλοι δυνατά.